Ο αθλητισμός είναι έκφραση της κοινωνίας και πάει παράλληλα με τις εξελίξεις τις κοινωνικές. Είναι φαινόμενο κοινωνικό και απορώ που κάποιοι ακόμα και σήμερα και σε κάποιες καρέκλες υψηλές προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι η βία είναι αθλητικό φαινόμενο. Είναι λάθος τεράστιο. Η βία είναι κοινωνικό φαινόμενο. Ας το καταλάβουν όλοι. Ο αθλητισμός, λόγω της ανωνυμίας που προσφέρουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις των προσερχομένων και λόγω φυσικά κάποιων συμφερόντων οικονομικών που έχουν εισχωρήσει, προσφέρεται για την εκδήλωση αυτών των φαινομένων της βίας. Δεν γεννά ο αθλητισμός βία και δεν είναι ο αθλητισμός θέμα αθλητικών στελεχών, είναι θέμα γενικότερο κοινωνικό, όπου θα πρέπει πράγματι άνθρωποι που ασχολούνται με τις εξελίξεις που συντελούνται μέσα στα κοινωνική διαστρωμάτωση, αυτοί να αναλάβουν να βρουν τις λύσεις. Και όχι να λέμε θα συγκαλέσω τον τάδε για να λύσουμε τα θέματα βίας. Ποτέ δεν θα λυθούν. Εδώ βλέπετε γίνονται, ξέρω εγώ, αγώνες σκάκι γυμνασίων ή αυτό και στο τέλος έχουμε φαινόμενα βίας. Είναι κοινωνικό το πρόβλημα. Και εδώ ακριβώς θα πρέπει να εμβάλει όλους σε σκέψεις, διότι πρέπει να αναλυθεί κάποτε το που πάει η κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία αλλάζει και επειδή εμείς και ο αθλητισμός είναι κοινωνικό φαινόμενο, έχουμε όλες τις επιπτώσεις. Δηλαδή, αυτό εδώ το πράγμα, η τεχνολογία, αυτό εδώ το πράγμα. Και φυσικά και τα άλλα, πώς τα λέτε εσείς, τα Viper, τα έτσι, τα αυτά, έτσι, με τα οποία ασχολείστε συνέχεια, δεν έχει αλλάξει τη ζωή σας. Δεν αλλάζει την κοινωνία, δεν την οδηγεί στην απομόνωση. Εδώ βλέπετε τα πιτσιρίκια, τα εγγόνια μου, τα βλέπω και πάνε σε μια γωνία και έχουν αυτό το πάπι, έρχονται και το παίρνουν. Να παίξουν με αυτό και απομονώνονται κοινωνικά. Δεν ανταλλάζουν απόψεις πλέον. Έχει χαθεί αυτή η ζεστή σχέση. Όλα αυτά επηρεάζουν και το αθλητικό κίνημα. Τι είναι το αθλητικό κίνημα? Είναι κάτι ξεκομμένο? Όχι. Είναι ακριβώς κοινωνική έκφραση. Γι' αυτό το επιμένω και το φωνάζω, γιατί σήμερα κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο αθλητισμός γεννάει βία. Δεν γεννάει βία ο αθλητισμός, κύριε. Λύνει προβλήματα ο αθλητισμός. Και επαναλαμβάνω και πάλι, προέρχεται από τον άθλο, το αθλούμε, το γυμνάζομαι. Παρόλο ότι και αυτά μεταξύ αθλούμε και γυμνάζομαι ή ασκούμε είναι διαφορετικές οι έννοιες. Αλλά κατά βάση εξυπηρετούμε αυτά τα ρήματα. Και δεν έχει καμία σχέση με την βία την κοινωνική. Και μάλιστα, το έλεγα και κάποτε, έχουν γίνει και μελέτες σε περίοδες όπου δεν έχουμε πολέμους, τότε η βία μεταφέρεται αυτούς τους χώρους μαζικής προσέλευσης. Τι είναι τα γήπεδα και ανώνυμης προσέλευσης. Πάνε λοιπόν εκεί και φυσικά τώρα έχουν οργανωθεί κιόλας με τη βοήθεια. Εδώ παρεμβαίνει το δίθεν αθλητικό κίνημα με τη βοήθεια και κάποιων ισχυρών οικονομικά, που προσπαθούν έτσι να ελέγξουν τις κερκίδες και τον τρόπο με τον οποίο τίθενται οι διάφοροι, όπως τους λέμε αυτούς. Δεν έχουμε και στην Ελλάδα έτσι έναν χαρακτηρισμό. Οι Εγγλές βρήκανε το χούλιγκαν. Εμείς δεν έχουμε ακόμα βρει. Τους λέμε θεατές, τους λέμε φιλάθλους. Τι πάει φιλάθλους? Φίλος του άθλου είναι. Φίλος του επιτεύγματος, έτσι. Είναι ο άθλος, το επίτευγμα. Η επίτευξη αποτελέσματος, αυτό είναι το άθλος. Δεν έχει καμία σχέση ο άθλος με τη βία. Δεν ξέρω τώρα σαν πρόλογο, αλλά το σημερινό αθλητικό γίγνεσθε, η σημερινή αθλητική πραγματικότητα, σας είπα για την
τεχνολογία πώς επηρεάζει και θα επηρεάσει. Είμαστε στο ξεκίνημα. Δηλαδή σε μια περίοδο των επομένων 5 θα έλεγα, όχι παραπάνω. Για να μην πω 100 γιατί δεν θα υπάρχουμε. Οπότε κάτι δεν θα θυμάται τύπο Βασιλακόπουλος. Εγώ λέω εντός, σε επόμενες θα δείτε αλλαγές, θα δούμε. Ούτε καν ας πούμε τις υποψιαζόμαστε. Διότι όποιος ελέγχει την τεχνολογία θα ελέγχει και τον κόσμο, θα ελέγχει και τις κοινωνικές εκφράσεις. Και έκφραση τέτοια είναι και ο αθλητισμός. Για σκεφτείτε λίγο τι επιδράσεις έχει η τεχνολογία. Και ειδικά στη νέα γενιά. Λοιπόν, σε όλα αυτά μέσα φυσικά μπαίνει το θέμα το οικονομικό που ορισμένοι έχουν τον αθλητισμό σαν μέσον για την εξασφάλιση πλούτου και πλέον έχει περιέλθει στα χέρια αυτών που εκμεταλλεύονται τη σχέση του αθλητισμού με την κοινωνία. Είναι οι περίφημοι ατζέντιδες, μεσολαβητές είναι στα ελληνικά. Γράφτε το. Είναι μεσολαβητές. Τι πάει ατζέντης ή εκείνο, τα, δεν χρησιμοποιούν και το όνομα. Τι δουλειά κάνουν αυτοί. Μεσίτες είναι. Όπως πάνε να αγοράσεις ένα οικόπεδο και βάλεις κάποιον εκεί να σου κάνει τη διαπραγματεύση και εκείνο, το κάνουν και αυτοί. Και παίρνουν την προμήθεια. Η οποία είναι τεράστια, σας πληροφορώ. Και άμα δεν σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτοί διακινούν όλα τα αθλήματα, όχι το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο. Όλα. Όλα τα αθλήματα, ένας για να αναδειχθεί, πρέπει να έχει αυτό που λέμε μάνατζερ. Δεν είναι η σωστή λέξη. Μην τη χρησιμοποιείτε. Ατζέντης είναι ή μεσάζον. Μάνατζερ είναι μια άλλη λέξη που την χρησιμοποιούν και σε εταιρείες και αυτά και ως τίτλος κάποιου ανθρώπου που πραγματικά τι κάνει. Δεν είναι η σωστή λέξη. Αυτοί μόνοι τους αυτονομαστήκανε μάνατζερ. Λοιπόν, και πληρώνει το ακτικό κίνημα πάρα πολύ αδρά την παρουσία αυτών των πονηρών, γιατί περί πονηρών πρόκειται, ή μάλιστα αναλαμβάνουν και τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστεί, τον τρόπο με τον οποίο θα τον προβάλλετε. Μην μου πείτε πως δεν υπάρχουν γραφεία όπου μέσα εκεί υπάρχουν και γραφεία, δηλαδή ομάδες, δηλαδή εταιρείες που μεταξύ αυτών που υπάρχουν και δημοσιογράφοι, έτσι. Μην το κρύβουμε, μην κρύβουμε. Δηλαδή υπάρχουν αθλητικοί παράγοντες, οι εταιρείες ανήκουν στους ατζέντιδες και μέσα εκεί υπάρχουν και δημοσιογράφοι που προβάλλουν το ρόλο αυτού του μεσολαβητή, του μεσάζοντα, του μεσίτη. Υπάρχει μια έρευνα εδώ, στην ΕΦΑ δεν έχω ξαναπαρουσιάσει, αλλά είναι αρκετά μεγάλη και δεν θα ήθελα να... Λοιπόν, και αυτή η έρευνα επιγράφεται η σκοτεινή business, λέει, δισεκατομμυρίων, αλλά δεν είναι την business η σωστή λέξη, είναι εγγλέζικη. Η σωστή, πώς την αντιμούμε τώρα, συναλλαγή, έτσι, δισεκατομμυρίων που έφτιαξε του super agents, δηλαδή του super, τώρα βγάλαμε και του super agents. Ξέρετε πώς θα κοστίζουν αυτοί, λοιπόν, τη δημοσίευση και η μάρκα και η εκείπ, αλλά πέρασε έτσι. Εδώ στην Ελλάδα πέρασε στα ψηλά. Δεν υπάρχει. Και παρότι μεταφράστηκε, έμεινε στο όπερα αυτό. Δεν είναι από ότι έμεινε στην αγγλική ή στην ισπανική, άρα κανένα δεν ξέρει. Μεταφράστηκε. Και έμεινε στα αζήτητα. Όπως στα αζήτητα έγινε το ότι η Ελλάδα παρά όλα αυτά που συνάδελφοί σας μας απένιμαν, τα εύσχημα, ότι η Ελλάδα κατατροπώθηκε, η Ελλάδα διασύρθη, η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι 7η στον πίνακα τον παγκόσμιο. Πού άλλο, σε ποια άλλη έκφραση, κοινωνική, πολιτική, αθλητική, καλλιτεχνική, γιατί είστε καλλιτέχνες, έτσι είπαμε. Η Ελλάδα είναι, έχει αυτό το νούμερο. Τώρα, σήμερα η Ελλάδα είναι στη θέση 7, παρόλο την αποτυχία ή την ατυχία, αν θέλετε, που είχαμε στον παγκόσμιο. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν μια αποτυχία.
Έτσι, πράγματι, τι να κάνουμε τώρα. Δεν πετύχαμε το στόχο. Όταν δεν πετυχαίνεις αυτό που πας, είναι αποτυχία. Αλλά όχι ότι διασυρθήκαμε, ότι ξεφτυλιστήκαμε, ότι εκείνο, ότι τάνο. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, και επίσης μια από τις πηγές που αναφέρονται αυτά είναι και ο Guardian. Πολύ έγκυρη εφημερίδα παγκοσμίως, έτσι. Λοιπόν, είδατε, λέμε για τους δημοσιογράφους που είναι και αυτή μέρη, μέρος αυτού του κυκλώματος, δεν ξέρω αν είναι δημοσιογράφοι, θα στα ψάξει, θα ψάξουν οι ενώσεις σας και αυτά πιο πολύ να ασχολούνται. Αλλά αυτά τα αποκαλύπτει ποιος, ο δημοσιογράφος τα αποκαλύπτει. Ο Guardian. Έτσι. Δηλαδή, είμαστε υπέρ της δημοσιογραφίας, υπέρ του να επικοινωνούμε και να κάνουμε κοινωνούς όλο τον κόσμο πάνω στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Και αυτό εδώ, αυτή η δημοσιογράφη, μπράβο, συγχαρητήρια. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι εδώ στην Ελλάδα αυτό το πράγμα θαύτηκε. Όπως θαύτηκε και το άλλο που σας είπα, ότι η Ελλάδα είναι στον παγκόσμιο, στο διεθνές ranking, είναι 7η. Πιο μπροστά και από τη Ρωσία και από την Τουρκία και από μια σειρά άλλες χώρες. Στον παγκόσμιο, όχι στο ευρωπαϊκό, στον παγκόσμιο. Αλλά εδώ στο ευρωπαϊκό δυστυχώς κοιτάμε πώς θα αναλωθούμε σε προσωπικές επιθέσεις, σε τσακωμούς, σε προσπάθεια υποβάθμισης και εξαφάνισης οποιοδήποτε μπορεί να έχει λόγο. Και μάλιστα τελευταία διαβάζω ότι γίνεται και προσπάθεια, υπάρχει δηλαδή από τους προηγούμενους κυβερνώντες προσπάθεια να, και βλέπω ότι συνεχίζεται αυτή με τους αθλητικούς νόμους να ελέγξουν τις συνθέσεις των αθλητικών ομοσπονδιών. Επειδή είστε δημοσιογράφοι, ξέρετε τι έγινε στην ΕΠΟ, έτσι. Στην ΕΠΟ από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Το Διεθνές Αθλητικό Κίνημα είναι σκληρό. Δεν επιτρέπει παρεμβάσεις κρατικές. Και όταν έχει αποκλείσει μια Ρωσία, την Ελλάδα ξέρετε που την έχουνε. Λοιπόν, και όπως είναι σήμερα φερπίσει το ποδόσφαιρο, τι έχουμε, τι καταφέραμε, να έχουμε κομισάριος εδώ. Αυτοί όλοι που ακούτε τα ονόματά τους και λοιπά, τι είναι, κομισάριοι δεν είναι. Δεν τους έστειλαν να παίξουν την Ευρώπη και έχουν έρθει εδώ και κάνουν κουμάντο. Γιατί, γιατί πήγαμε εμείς εδώ από εδώ να ελέγξουμε τη σύνθεση της Ομοσπονδίας του Ποδοσφαίρου. Και φυσικά έρχεται σε ευθεία αντίθεση και με τις Ολυμπιακές Αθλητικές Αρχές. Αν θέλετε πάτε το πάρετε και φωτοτυπία και να το κάνετε ό,τι θέλετε, όπου σαφώς αναφέρεται ότι το αθλητικό κίνημα είναι ανεξάρτητο ή το αυτοδιοίκητο και δεν μπορεί η πολιτεία να επισέρχεται στον τρόπο εκλογής του Διοικητικού του Συμβουλίου. Και αυτά ας τα αφήσουν στο παρελθόν. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει επιθυμία να γίνει Ναπολέον, αλλά ο Ναπολέον ένας ήταν και δεν υπάρχει, νομίζω ότι έτσι δεν υπάρχει σήμερα ο Ναπολέον, έτσι, έχει φύγει από τη ζωή. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Πάντως θα πρέπει να πω και για το χώρο το δικό μας, και επειδή πολλά λέγονται, πολλοί βγαίνουν, έχουν γνώμη, βεβαίως να έχεις γνώμη. Αλλά προϋπόθεση του να έχεις γνώμη είναι να έχεις γνώση. Εδώ ο καθένας, όχι, λέει από τη γνώμη μου. Γιατί από τη γνώμη σου, δεν την έχουμε ανάγκη. Άμα δεν έχεις γνώση του αντικειμένου, τι γνώμη θα μας πεις. Και φυσικά, βλέπω και ορισμένους οι οποίοι πιένουν δάκρυα κορκοδίλια ότι δεν βγαίνουν Έλληνες παίχτες. Πώς θα βγουν οι Έλληνες παίχτες, δηλαδή πώς έρχεται η ανάπτυξη από την ώρα που στην Ισπανία δεν παίζει κανένα, μπορεί να έχεις 12 ξένους στην ομάδα σου, 12 λουδαπούς.
Το ίδιο και στην Ιταλία. Εδώ εμείς έχουμε κάποιους Φραγκούς με πίεση και με αγώνα. Και φέτος έχουν 6. Φέτος θέλουν να το κάνουν 7. Πήγαν να το περάσουν μάλιστα και πλάγια. Τελικά αντιδράσαμε, παρέμειναν στους 6. Αλλά πέρασαν το άλλο μετά. Και φυσικά βρίσκουν την πολιτεία, η οποία είναι άσχετη. Και λένε, όχι να έχουμε 7, αλλά να χρησιμοποιούμε ένα αλλάξ. Και μετά το επόμενο βήμα. Αφού πληρώνουμε 7, γιατί δεν παίζουν και 7. Ποιοι παίζουν αυτοί, εις βάρος των Ελλήνων, δεν παίζουνε. Πού είναι οι Έλληνες? Πού είναι ο Χαραλαπόπουλος, ρε παιδιά, το μεγαλύτερο διαμάτι που βγάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ? Πού είναι? Άμα από μια ηλικία και δεν τον εκμεταλλευτείς και φέρεις τον κάθε απίθανο περιφερόμενο Αμερικάνο ή δεν ξέρω από πού άλλο μπορεί να είναι, φυσικό είναι οι Έλληνες να πάνε πίσω. Γιατί λέει, την έχετε ακούσει την αιτιολογία που λένε αυτή περί... Είναι λέει πιο φτηνή, λέει, οι ξένοι. Ακούστε. Ή δεν είναι έτσι, κύριε, εσείς που ασχολείστε με τον μπάσκετ πίσω? Είναι πιο φτηνή, λέει. Ή δεν το έχετε ακούσει στη δημοσιογράφη? Είναι πιο φτηνή, λέει, οι ξένοι. Λέει. Είναι στην ακριβή. Λοιπόν, και πάλι με τα δόντια, με αυτό, με σωστή διαχείριση ό,τι υπάρχει πλέον, η Ελλάδα στέκεται πρωταγωνιστή και σας είπα στον παγκόσμιο ranking, στην παγκόσμια σειρά δηλαδή που διαμορφώνεται από την FIBA, είμαστε 7. Αυτά από μένα, ναι. Δεν ξέρω, κύριε Κουκάκη. Ναι, να πάμε και σε ρωτήσεις, ναι. Ρωτήσεις, παιδιά. Κύριε Ελευθεράκη, από το πάρος. Έχετε μπει σε μια διαδικασία να κάνετε έναν προσωπικό απολογισμό των επιτευγμάτων και των αποτυχιών της μεγάλης εταιρείας που έχετε στην ΕΟΠ? Θα τον κάνω και αυτόν. Κάποτε τον κάνετε εσείς όμως. Πρόχειρα, έτσι, υπάρχουν κάποια πράγματα που θα θεωρείτε ως μεγάλη επιτυχία και κάποια ως αντίστοιχα μεγάλη αποτυχία? Όχι, μεγάλες αποτυχίες δεν είχαμε. Μεγάλες επιτυχίες, ναι. Ως γνωστόν, ακόμα το 1985, μετά την αποτυχία της ελληνικής ομάδας στο Ευρωμπάσκετ τότε, είχαμε πει ότι φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα, ένα πλάνο και ότι θα προχωρήσουμε μπροστά. Τώρα μπροστά είναι υποκειμενικό, διότι το ακούω που το λένε και αυτό, εμείς λέει κοιτάμε μπροστά. Μπροστά δεν έχει σημασία, σε ποια κατεύθυνση κοιτάς. Διότι μπροστά κοιτάτε κι εσείς, δεν κοιτάτε μπροστά. Μπροστά κοιτάω κι εγώ. Εγώ κοιτάω εκεί και εσύ κοιτάτε εδώ, αλλά μπροστά κοιτάμε και δύο. Σε ποια κατεύθυνση κοιτάς, έχει σημασία. Δηλαδή βρήκαν τότε σαν χλαμάρα αυτή και λένε, και εγώ κοιτάω μπροστά. Εσύ και πέρα κανένας άλλος να κοιτάει πίσω. Λοιπόν, και μέσα σε 2 χρόνια ήρθε το 87 το πρώτο επίτευγμα, το οποίο το χρειαζόμαστε, διότι μέσω αυτού γέμισε η Ελλάδα και γηπεδάκια, όχι γήπεδα, αλλά γηπεδάκια και παίχτες και αθλητές. Έγινε λαϊκό, έγινε εθνικό το άθλημα. Και από εκεί πέρα οι επιτυχίες συνεχίζονται και σε επίπεδο αδρών και σε επίπεδο εφήβων και σε επίπεδο παιδών. Πάμε καλά. Το ελληνικό μπάσκετ δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από καμιά άλλη μεγάλη δύναμη, εκτός φυσικά των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου τα μεγέθη δεν συγκρίνονται. Είναι άλλα τα μεγέθη μέσα στα οποία κινείται ο αμερικάνικος αθλητισμός και το αμερικάνικο μπάσκετ και τη δυνατότητα όπου βρει κάποιον να τον βουτάει και να τον πηγαίνει εκεί πέρα. Αλλά εκεί πάλι είναι η αποθέωση του μπάσκετ των ατζεντίδων. Για να μην πω τίποτα άλλο περισσότερα. Ορίστε. Να λέω τις παιδιά. Εντάξει, τα πάμε καλά, δεν χρειάζεται ερωτήσεις πολλές, ναι, έτσι. Κύριε Σαρτελάρης. Κύριε Τσουμπράκος, παιδιά. Τι δικό μου, το δικό μου δεν παίζει κανένα ρόλο, τι είτε, ποιο είναι το μέλλον. Επειδή υπάρχει μια αντιπαλότητα μέσα από την Αθήνα, υπάρχει μια πολύ ακραία αντιπαλότητα στην Ελλάδα. Ποιο είναι? Μεγάλο ομάδο, αυτό πόσο θέλετε την Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ κακό, το έχουμε πει. Το έχουμε πει και σε άλλες συναντήσεις και συνεντεύξεις. Διαλύει την ενότητα. Και όταν δεν υπάρχει αυτή η ενότητα, τα αποτελέσματα είναι αρνητικά.
και είναι πράγματι αρνητικά, διότι κανείς δεν θα ήθελε να έχουμε αυτά τα φαινόμενα ομάδα Α ή Β, ομάδα 1 ή 2, διότι το να μην έχεις, και έχω πω και το όνομα, την ομάδα του Ολυμπιακού στο κανονικό πρωτάθλημα, είναι μεγάλη ζημιά και στο άθλημα και στην κατηγορία αυτήν, αλλά και στον ίδιο τον σύλλογο. Δεν μπορείς να παίζεις πρωτάθλημα Ελλάδος στο μπάσκετ να μην είναι μέσα Ολυμπιακός. Αυτό είναι ένα τραγικό λάθος. Προσπαθούμε να διορθωθεί, αλλά δυστυχώς δεν εξαρτάται από εμάς. Είναι τα αποτελέσματα της επαγγελματοποίησης του χώρου. Όπου υπάρχουν τα αφεντικά, έτσι, οι αφεντάδες, και αυτοί κάνουν κουμάντα, λέει, δική μου είναι η ομάδα, εγώ κάνω κουμάντα. Είπα για τους Έλληνες αθλητές, ότι είναι πιο ανοιχτή. Στο πρωτάθλημα που ξεκινάει το μεγάλο πρωτάθλημα της χώρας, όλοι οι προπονητές είναι Έλληνες. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Όχι όλοι. Δεν. Υπάρχουν και Εβραίοι. Ο Μπλάτ είναι Εβραίος. Στην Α1. Α, καλά, δεν το άκουσα το Α1. Ναι, αλλά τάξανε. Αλλά είναι. Βάσει ερωτώσει. Αυτό. Το ότι έχουμε τόσο ικανούς τεχνικούς προπονητές και τους εμπιστεύω ότι οι ομάδες, αυτό κάτι λέει. Γιατί λοιπόν να μην εμπιστευτούμε και τον Έλληνα παίχτη? Και σήμερα έχουμε παίχτες που και αυτοί παίζουν στην Ευρώπη. Γιατί να μην τους εμπιστευτούμε και να ξενιτεύονται για να παίξουν και να φέρνουμε εδώ πέρα τον κάθε αμφιβόλου αξίας περιπλανόμενο? Ένα ορίστε. Σας άκουσα πριν, είπατε, χαρακτηρίσατε αποτυχία την παρουσία της εθνικής στο παγκόσμιο. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι εν όψη και προελπιακή σχολιά θα έχουμε αλλαγές στην ομάδα? Κοιτάξτε, εξεπόψεως, νομίζω ότι εξεπόψεως υλικού αθλητικού δεν έχουμε κανένα παράπονο. Τώρα, αν έχασε ένα πόντο από την Βραζιλία, αυτά συμβαίνουν, ότι κάποιο εμίχρονο δεν πήγε καλά. Αυτά είναι μέσα στον χώρο του αθλητισμού. Είναι η έκπληξη που λέμε. Δεν είναι δεδομένο το αποτέλεσμα πριν ξεκινήσει αγώνα. Εκ του αποτελέσματος λέμε, διότι δεν πετύχαμε τον στόχο που πήγαμε εκεί. Είπαμε αποτυχία. Όχι από την παρουσία μέσα στο γήπεδο της Εθνικής Ομάδας και των παιχτών. Έτσι. Είναι 20% κάτι συμπληρωματικό. Πώς έχει φτάσει? Όσο εκτό είναι, να λάβουμε τη διοργάνωση. Άμα βρούμε 2,5 εκατομμύρια ευρώ, πού βρισκόμαστε τώρα? Εμείς θα υποβάλουμε την αίτηση που λύγει μέχρι τις 4 Οκτωβρίου. Από εκεί και πέρα θα γίνουμε ζητιάνοι και θα ψάχνουμε. Αν τα βρούμε, έχει καλώς. Αν δεν βρούμε. Έχουμε βρει κάτι? Όχι, τίποτα. Ούτε καν ανταπόκριση. Ούτε καν έτσι. Όχι, δεν θα έρθει πιο ενδιαφέρον, είναι με πολύ δυνατή λέξη. Ούτε καν έτσι διερεύνηση τίποτα. Ίσως δεν έχει γίνει κατανοητόν και αντιληπτόν από αυτός που πρέπει να γίνει. Κατανοητό και αντιληπτό. Ότι η χώρα μας πρέπει να φτιάξει ένα προελπιακό. Ο κ. Βούλης, πάλι. Η δεύτερη ερώτηση άσχεται λίγο να κάνω. Σας άκουσα να μιλάτε για υπερεμπορευματοποίηση του αθλητισμού που έχει κάνει κακό και στους νέους Έλληνες. Υπερεμπορευματοποίηση, ναι. Το περάσαμε αυτό το υπερεμπορευματοποίηση. Πάνω σε αυτό, όλη αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και με βάση τη βαθιά που διαπέχεται, ενώ με τα FIFA, με την Ευρωλίγκα, με όλα αυτά, πιστεύετε ότι αν συνεχίσουμε έτσι υπάρχει μέλλον στο ευρωπαϊκό μπάσκετ? Και αν υπάρχουν περιθώρια συζήτηση? Κοιτάξτε, είμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Και μάλιστα, μια ομιλία τελευταία που έκανα, ακριβώς σε αυτό αναφέρθηκα, στο κρίσιμο αυτό σταυροδρόμι, όπου για την Ευρώπη παίζονται πάρα πολλά και για το αύριο της Ευρώπης. Απ' την άλλη μεριά όμως σας είπα ότι υπάρχει και η εξέλιξη της τεχνολογίας που επηρεάζει απίθανα όλες τις κοινωνικές εκφράσεις. Δεν μπορούμε ακόμα να φανταστούμε πόσο επηρεάζει τη ζωή μας και πού θα φτάσει. Νομίζω ότι ναι, είναι το ευρωπαϊκό αθλητισμός γενικότερα
είναι σε μια καμπή επικίνδυνη. Άλλωστε βλέπουμε να ανέρχονται καινούργιες δυνάμεις στον παγκόσμιο στερέωμα, όπως η Κίνα. Η Κίνα πλέον έχει φτάσει στο σημείο να αγοράζει και να... τα πάντα. Τα πάντα. Και είναι και, μην ξεχνάτε, 2 δισεκατομμύρια κόσμος εκεί πέρα. Η κίτρινη θύελα, έτσι. Κάποτε είχατε και θύελα εδώ πέρα στη Γαλαμάτα, που για την ομάδα. Μαύρη θύελα. Μαύρη θύελα, ναι. Μιλάμε για κίτρινο πυρετό, θα έλεγα εγώ. Κύριε Ελευθεράκη. Ήθελα να ρωτήσω για το ρόλο των ενώσεων και ειδικά τη δουλειά που γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, η Ένωση ήταν ένα από τα πολύ θετικά σημεία παρέμβασης της κεντρικής διοίκησης, όπου συζητούσαμε για την αποκεντρωμένη λειτουργία και το πετύχαμε. Και ειδικά εδώ η Ένωση έχει προσφέρει πάρα πολλά στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Ήταν από τις πρώτες ενώσεις που μας έδινε παίχτες στις ειδικές ομάδες. Το ξεχνάτε. Και γι' αυτό και υπάρχει μια άμεση συνεργασία, ευχάριστη. Τώρα και με τον καινούργιο δρόμο ήρθατε και πιο κοντά στο κέντρο. Έτσι. Εγώ χθες έκανα 2 ώρες περίπου για να φτάσω στη Μεσίνη. Άρα είναι τίποτα.